Χαίρετε. Ενδιαφέρον θέμα πάλι. Άνθρωποι που προχωρούν πολύ γρήγορα μετά από ένα χωρισμό. Μια φίλη έχει γράψει το ακόλουθο σχόλιο κάτω από το βίντεο «Παρελθόν, σχέση και ζήλια». Καλησπέρα Θέκλα μου, μου αρέσει ο τρόπος που τοποθετήσε και μας βοηθάς. Ευχαριστώ. Είμαι και εγώ μια κοπέλα 30 χρονών και έχω την τύχη να συζώ εδώ και ένα χρόνο περίπου με την πρώτη και τελευταία μου σχέση που μετράει 9 πολύ όμορφα χρόνια. Μπράβο, να ζήσετε. Ζω σε μια κλειστή κοινωνία όμως και κατάγομαι από μια ακόμα πιο κλειστή κοινωνία, όπου μέχρι και τη σήμερα ημέρα θα βρουν λόγο να σε δείξουν έτσι εύκολα με το δάχτυλο και να σε σχολιάσουν. Το ερώτημα μου μπορεί να μην είναι σοβαρό, αλλά θα ήθελα να το αναλύσεις και να κάνεις ένα vlog. Αυτό που με έχει προβληματίσει είναι πώς μετά από μια μακροχρόνια σχέση ο ένας από τους δύο προχωράει τόσο εύκολα, είτε άντρας είτε γυναίκα. Προφανώς η κοπέλα δεν μιλάει για τον εαυτό της, ρωτάει για άλλες περιπτώσεις που έχει υπόψη της. Και αυτό που λέει ότι είναι αποκλειστή κοινωνία που είναι εύκολο να σε δαχτυλοδείξουν, πάει στο περιεχόμενο του βίντεο «Παρελθόν, σχέση και ζήλια», που μια άλλη κοπέλα από μια πολύ κλειστή κοινωνία έγραψε ότι είχε κάνει μια σχέση με κάποιον, ο οποίος ζήλευε παθολογικά και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι λόγος για τον οποίο ζήλευε ήταν ότι κάποιοι καλοθελητές του είχαν μπει πληροφορίες για την προηγούμενη ερωτική ζωή της κοπέλας. Φυσικά και δεν είσαι καταδικασμένος να παραμείνεις στο καβούκι σου μετά από ένα χωρισμό, αλλά όταν βλέπω ζευγάρια να χωρίζουν μετά από 10 χρόνια και σε ένα εξάμηνο ένας έχει προχωρήσει σε αραβόνα με άλλη και αναρωτιέμαι, την είχε από πριν? Τόσο εύκολα ξεχνάς 10 χρόνια? Και το κυριότερο, μετά από μακροχρόνια σχέση δεν θέλεις λίγο χρόνο με τον εαυτό σου? Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, θεωρητικό ερώτημα. Καλή πάσα για ένα θεωρητικό vlog. Άνθρωποι που προχωρούν πολύ γρήγορα μετά από ένα χωρισμό. Το έχουμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Να χωρίσει κάποιος από ένα γάμο ή από μια μακρόχρονη σχέση 10 χρόνων. Και εδώ που τα λέμε, αν έχει σχέση για 10 χρόνια, σαν γάμος είναι. Δηλαδή το ψυχολογικό βάρος ή τέλος πάντων η βαρύτητα αυτής της σχέσης δεν διαφέρει από αυτήν του γάμου. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις πάει στο Δημαρχείο στην Εκκλησία να παντρευτείς, αλλά άμα είσαι 10 χρόνια, μια ολόκληρη δεκαετία με έναν άνθρωπο, είναι σαν να είσαι παντρεμένος. Δηλαδή συνδέεσαι τόσο πολύ. Το έχουμε δει και εμείς να χωρίζει ένα ζευγάρι μετά από πολλά χρόνια σχέσης και πολύ γρήγορα ο ένας από τους δύο να προχωρήσει όχι απλώς το να κάνει άλλη σχέση, αλλά να ρωνιαστεί κιόλας. Και κάποιες φορές και να παντρευτεί, παρόλο που μπορεί να μην ήταν και παντρεμένος ή παντρεμένη με την προηγούμενη σχέση. Είναι δόκιμο το ερώτημά σου για το αν την είχε από πριν ή αν τον είχε από πριν. Most possibly, yes. Το πιο πιθανό, ναι. Το πιο πιθανό, να είχε έτοιμη την επόμενη ή τον επόμενο από προτού χωρίσου. Γιατί. Επειδή εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να είμαστε ειλικρινείς. Δυσκολευόμαστε να βάζουμε τέρμα σε μια σχέση που έχει ήδη τελειώσει. Δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Δυσκολευόμαστε να υποστηρίξουμε την αλήθεια μας. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να παραμένουμε και οι άντρες και οι γυναίκες σε σχέσεις οι οποίες έχουν τελειώσει, έχουν εξαντληθεί για εμάς. Μπορεί για τον άλλο να μην έχει τελειώσει σχέση. Μπορεί για τον άλλο πρόσωπο να μην έχει εξαντληθεί σχέση. Αλλά αν για εμάς έχει τελειώσει, οφείλουμε να κάνουμε το έντιμο που είναι να το γνωστοποιήσουμε στο άλλο μέρος ότι η σχέση μας έχει τελειώσει και να χωρίσουμε. Ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη γνωριμία ενός άλλου προσώπου όταν θα τελειώσει η σχέση προηγούμενη και όταν θα ξεπεράσουμε το χωρισμό από την προηγούμενη σχέση. Είναι πάρα πολλές όμως οι περιπτώσεις, η πλειονότητα των ανθρώπων από μια ηλικία και πάνω που χωρίζουν από μακροχρόνια σχέση από γάμους έχουν ήδη έτοιμο το επόμενο τέρι. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το τελευταίο τέρι. Πολλοί από αυτούς μπορεί να είχαν και 2 και 3 εξωσυζυγικές ή εξωσχεσικές σχέσεις ή παράλληλες σχέσεις ή και 4 ή και 5 και να έτυχε με αυτή τη σχέση να κολλήσουν ή να ερωτευτούν ή να πάθουν μία εξάρτηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχω δει και έχω δει πάρα πολλά στη ζωή μου, πάρα πολλά στο γραφείο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους
που ήρθαν να μου πούν ότι το Σάββατο παντρεύομαι ή την Κυριακή παντρεύομαι και ήδη εδώ και 3 χρόνια ή εδώ και 4 χρόνια έχω σχέση με άλλη γυναίκα και παντρεύομαι σε λίγες μέρες και λέω, παιδί μου, γιατί δεν το είπες στη γυναίκα σου, μα ντρεπόμουν. Γιατί δεν της είπες να χωρίσετε, μα δεν ένιωθα καλά. Μα ντρεπόμουν τι θα πει ο κόσμος, μα ήμασταν αρβωνιασμένοι, μα γνωρίζονταν οι γονείς μας, μα θα φαινόμουν ότι δεν ήμουν εντάξει και τώρα θα φανείς εντάξει να πας να παντρευτείς ενώ αγαπάς μια άλλη γυναίκα. Κι όμως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ίσως κι εσείς να έχετε υπόψη σας τέτοια περιστατικά χωρίς να είστε ψυχολόγοι. Δεν υποστηρίζω φυσικά ότι όλοι όσοι πάνε να παντρευτούν έχουν φιλενάδες ή έχουν φίλους, αλλά συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Όταν έχεις μια μακροχρόνια σχέση, 10 ετών, και όταν αυτή η σχέση έχει ξεκινήσει σε μια ηλικία στην οποία ακόμη δεν είναι δημιουργημένη και ολοκληρωμένη η προσωπικότητα του ανθρώπου, έχει ξεκινήσει στην εφηβεία, γιατί έχουμε πει ότι ψυχολογικά η ηλικία της εφηβείας διαρκεί μέχρι και τα 26 περίπου χρόνια, είναι πιθανόν η επιλογή που έγινε στα 20, η επιλογή που έγινε στα 19, η επιλογή που έγινε στα 21, να μην μας εκφράζει πλέον στα 25, στα 26, στα 27, αλλά θέλει κότσια να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις αγάπη μου, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, δεν νιώθω όπως ένιωθα προηγουμένως, δεν είμαι πλέον ερωτευμένος μαζί σου, δεν είμαι πλέον ερωτευμένη μαζί σου και να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό καθ' αυτό. Γιατί το να πηγαίνεις να δημιουργείς παράλληλες σχέσεις δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, στην ουσία επιμικρύνει το πρόβλημα. Και τρως και το χρόνο του άλλου, ο οποίος μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί σου και μπορεί να είναι καλά μέσα σε εκείνη τη σχέση. Δεν δικαιούται ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας να γνωρίζει πως μας έχει τελειώσει. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα του να γνωρίζει ότι εμείς πλέον δεν τρέφουμε ερωτικά συναισθήματα για αυτόν ή για αυτήν. Οπότε πάβουμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους με την έννοια του ότι αποκτούμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια μας. Μου έχει τελειώσει ερωτικά. Και όσο και αν είναι δύσκολο να το πεις, και όσο και αν είναι μεγάλες οι συνέπειες να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις ότι σου έχει τελειώσει αυτή η σχέση ερωτικά, με τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τις συνέπειες τις βλαβερές που έχει και για το τέρι σου και για σένα και για το μελλοντικό σου τέρι, το να παρατραβήξεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι υγιής και καμία σχέση στην οποία έχει τελειώσει το ερωτικό κομμάτι για τον ένα τουλάχιστον από τους δύο δεν είναι υγιής και να ζεις σε ένα ψέμα. Και να χτίσεις και τις επόμενες σου σχέσεις και την επόμενη σου σχέση επίσης πάνω σε ένα ψέμα. Γιατί αν γνωρίζουμε έναν άλλον άνθρωπο ενώ ήδη είμαστε σε μια μακρόχρονη σχέση, το πρίσμα με το οποίο τον κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο είναι η σχέση στην οποία ήδη βρισκόμαστε. Είναι μεγάλη, μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα και δεν το συνειδητοποιούμε. Αν είμαι ήδη μέσα σε μια σχέση με μια γυναίκα ή με ένα άνδρα και έχω συγκεκριμένα παράπονα από το τέρι μου, έχω συγκεκριμένα πράγματα που δεν μ' αρέσουν πάνω στο τέρι μου, είναι πολύ πιθανόν να με ελκύσει ερωτικά και να μονοπολίσει το ερωτικό μου ενδιαφέρον ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει αυτά τα ελαττώματα που έχει το τέρι μου και να μην εστιαστώ καθόλου στο αν τυχόν αυτός που έχω γνωρίσει έχει άλλα ελαττώματα πιο σοβαρά από αυτά που δεν έχει το τέρι μου. Κρίνουμε και επιλέγουμε με βάση τη σχέση μας. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια μακρόχρονη σχέση δύο ανθρώπων να φτάσει σε ένα σημείο που η λίπητο να έχει πέσει πολύ χαμηλά και να υπάρχει πολύ αραιή σεξουαλική ζωή. Αν επιλέξουμε ένα νέο τέρι, ενώ ήδη βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση η οποία έχει πολύ αραιή σεξουαλική ζωή και επιλέξουμε κάποιον με το κριτήριο ότι έχει όρεξη για σεξουαλική ζωή, τότε μπορεί να έχει άλλα ελαττώματα αυτός που έχουμε επιλέξει, αυτή που έχουμε επιλέξει, τα οποία να μην μπορούμε να τα δούμε γιατί εμείς εστιάζουμε σε εκείνο που μας λείπει από τη σχέση στην οποία ήδη βρισκόμαστε. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και είναι συμφέροντες για όλους οι καλοί λογαριασμοί. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να χωρίζουμε. Πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Όταν μας τελειώσει, να χωρίζουμε εκεί που μας έχει τελειώσει. Δεν θα ξεχάσω την εμπειρία που είχα στο γραφείο με μια Κύπρια γυναίκα, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν άνδρα σε μια από τις κάτω χώρες, τις ευρωπαϊκές κάτω χώρες, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, από εκεί. Ήταν παντρεμένη με αυτόν τον άνδρα, έζησα μαζί 6-7 χρόνια και μου λέει: μία μέρα ήρθε ο άνδρας μου από τη δουλειά και μου είπε: αγάπη μου, κάθεσε να μιλήσουμε. Θέλω να σου πω την αλήθεια ότι πλέον δεν νιώθω ερωτευμένος μαζί σου και μάλιστα έχω αρχίσει να νιώθω ερωτικά συναισθήματα για μία συνάδελφο μου στο γραφείο.
και το θεωρώ ορθό να σε ενημερώσω γι' αυτό και να χωρίσουμε εμείς, είτε θα είμαι με εκείνη τη συνάδελφο μετά, είτε όχι. Η γυναίκα αυτή δεν είχε έρθει κοντά μου για τα προβλήματα που είχε με τον πρώτο της τον άντρα. Η γυναίκα αυτή είχε έρθει κοντά μου για τα προβλήματα που είχε με τον δεύτερο της τον σύζυγο. Ο οποίος δεύτερος της σύζυγος δεν ήταν από τις κατοχώρες, ήταν από μια χώρα πολύ γνωστή σε μένα, από την Κύπρο. Ήταν Κύπριος ο δεύτερος της άντρας. Και μου ανέφερε, όταν της έπαιρνα το ψυχολογικό ιστορικό και το ιστορικό των σχέσεων της, ότι την είχε πειράξει πολύ τότε που ο άνδρας της αυτός ο ξένος ήρθε και της είπε την αλήθεια, ότι του είχε τελειώσει το ερωτικό και ότι το γεγονός ότι ένιωθε ερωτική έλξη για μια άλλη γυναίκα στην εργασία του ήταν κάτι που τον έκανε να νιώθει ότι δεν ήταν ορθό να παραμένει παντρεμένος μαζί της, αλλά μου έλεγε ότι είχε πολύ καλή ανάμνηση εκείνου του πρώτου της άνδρα, γιατί ήταν εντάξει απέναντί της, όσο διάστημα ήταν μαζί της ήταν σεβαστικός και στο χωρισμό, ενώ με τον άλλο που ήταν παντρεμένη μετά, τα προβλήματά της ήταν η έλλειψη σεβασμού από την αρχή της σχέσης και στο γάμο και επειδή ζήσαμε και διαζύγιο μετά και στο διαζύγιο. Εντάξει, χρειαζόμαστε οι Έλληνες να μάθουμε να χωρίζουμε. Δεν είμαστε καθολικοί, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι από όσους από εμάς είμαστε βαφτισμένοι. Στη δοξασία των καθολικών, στην καθολική εκκλησία δεν επιτρέπεται το διαζύγιο. Στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία επιτρέπεται το διαζύγιο. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο επιτρέπεται το διαζύγιο. Και πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε το διαζύγιο όταν είναι η ώρα του ή να τελειώνουμε μια σχέση όταν είναι η ώρα της να τελειώσει. Αυτό που δυστυχώς κάνουμε στις δικές μας κοινωνίες είναι ότι κρατάμε στον αναπνευστήρα σχέσεις από καιρό πεθαμένες, τουλάχιστον για το ένα μέρος, τουλάχιστον για εμάς. Και ξανατονίζω ότι μπορεί για τον άλλο να μην έχει τελειώσει. Αν και, αν πραγματικά έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου και έχεις ευαισθησία στο τι συμβαίνει, θα καταλάβεις ότι το τέρι σου έχει ξενερώσει. Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση αυτός που κάνει τα δικά του παράλληλα να φέρεται και με ένα πολύ ωραίο τρόπο προς το τέρι του για να μην φανεί ότι απατά ή λόγω τύψεων επειδή απατά να μην το δείχνει. Άρα ας μην θυματοποιούμε τα θύματα μιας απάντησης για αυτό το πράγμα. Αυτός που φταίει όταν κάνει παράλληλες σχέσεις είναι αυτός που τις κάνει, όχι ο απατημένος. Λοιπόν, στο ερώτημα της φίλης ξανά το αρχικό, γιατί κάποιοι προχωρούν πολύ γρήγορα μετά από το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης στην επόμενη σχέση και μάλιστα και σε αραβόνα και σε γάμο, το πιο πιθανό 99% να είχαν έτοιμη τη γνωριμία αυτήν από προτού να χωρίσουν. Και δεν είναι και πολύ ευίωνες οι προοπτικές για αυτούς τους ανθρώπους. Ο λόγος είναι απλούστατος, επειδή η επιλογή γίνεται με βάση τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προηγούμενη του σχέση. Και δεν γίνεται με βάση την επιθυμία και την επιλογή την ορθή ενός ταιριαστού συντρόφου. Και χρειάζεται πολύ προσοχή όταν μας πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι είτε βρίσκονται σε νεκρούς γάμους, είτε μόλις έχουν χωρίσει ή είναι έτοιμοι να χωρίσουν όπως ισχυρίζονται, χρειάζεται πολύ προσοχή να μην πέσουμε στην παγίδα, να γίνουμε αυτό το χαλάκι που θα βοηθήσει τον άλλον να φύγει από μια κατάσταση από την οποία δυσκολεύεται να φύγει, είτε γιατί ντρέπεται, είτε γιατί φοβάται, είτε γιατί δεν έχει το θάρρος κλπ. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να μας την κάνει και εμάς μετά. Δεν υποστηρίζω ότι όποιος απατάει μια φορά ή όποια απατάει μια φορά θα ξαναπατήσει οπωσδήποτε, αλλά κάποιος ο οποίος δεν έχει τα κότσια να τελειώσει μια σχέση την ώρα που ήδη έχει τελειώσει, θα το επαναλάβει το έργο να τελειώσει μια σχέση και να μην έχει τα κότσια να το τερματίσει την ώρα που έχει τελειώσει και να κακοποιηθούμε. Γιατί είναι κακοποίηση να παραμένεις σε τελειωμένη σχέση. Ακόμη και αν εσύ ο ίδιος είσαι ερωτευμένος με το τέρι σου, αν το τέρι σου δεν σε θέλει πλέον και αν του έχει τελειώσει το ερωτικό κομμάτι και μένει μαζί σου, σαφώς αυτό το πράγμα θα σε γεμίζει τοξικότητα. Είναι τοξικό, τοξική η επίδραση ενός ανθρώπου που δεν μας γουστάρει να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί μας, να κάθεται στον ίδιο καναπέ μαζί μας, να μας πιάνει το χέρι μας, να προσποιείται τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, να προσποιείται πως νοιάζεται για μας, να προσποιείται πως τον ενδιαφέρει, την ενδιαφέρει για μας, ενώ στην ουσία στα τέτοια του και ήδη ίσως να έχει προετοιμάσει το έδαφος και με την επόμενη περίπτωση ή να κάνει παράλληλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ τοξικό το να είναι η σύνδεση δύο ανθρώπων ψεύτικη.
Γιατί αν εγώ δεν θέλω να είμαι πλέον μαζί σου και μου έχει τελειώσει το ερωτικό κομμάτι, αλλά παραμένω μαζί σου, σημαίνει ότι και να προσπαθώ να μην σου δίνω αρνητικότητα, σου δίνω αρνητικότητα, γιατί στην ουσία συνεχώς σε απορρίπτω ερωτικά. Είμαι η γυναίκα σου, είμαι ο άνδρας σου. Παντρευτήκαμε ή κάναμε σχέση λόγω του ότι ήμασταν ερωτευμένοι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να είναι δύο άνθρωποι μαζί εκτός από το ότι αγαπιούνται ερωτικά. Κανένας άλλος λόγος. Και παιδιά να έχουν, καλύτερα να χωρίσουν και να είναι σωστοί γονείς ξεχωριστά ο καθένας απέναντι στα παιδιά του, παρά να μένουν μαζί μέσα σε μια τελειωμένη κατάσταση που ξακολουθώ να ξαναλέω, το τονίζω ότι ακόμη και για τον ένα να είναι τελειωμένη, είναι τελειωμένη και για τους δύο, και να βιώνουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Και είναι κρίμα μια γυναίκα ή ένας άνδρας να είναι σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον θέλει, δεν τους θέλει, δεν τον αγαπά, δεν τον ποθεί, αλλά μένει εκεί για οποιοσδήποτε άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την αγάπη. Γιατί ούτε ο φόβος είναι αγάπη, ούτε το τι θα πει ο κόσμος είναι αγάπη, ούτε το οικονομικό συμφέρον είναι αγάπη, ούτε η δηλία είναι αγάπη. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αγάπη. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να χωνέψουμε ένα χωρισμό και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ξαναβγούμε στο παζάρι ή να ξαναρχίσουμε να βγαίνουμε ραντεβού. Για τον καθένα είναι διαφορετική αυτή η περίοδος, όμως για μια μακρόχρονη σχέση 10 ετών ή για χωρισμό από σχέση μακρόχρονη, και στις μέρες μας μακρόχρονες λέμε τις σχέσεις από 6 μήνες και πάνω, μετά από μια μακρόχρονη σχέση χρειαζόμαστε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να ξεπεράσουμε και να χωνέψουμε το χωρισμό και να βγούμε από εκείνο την ψυχολογική κατάσταση στην οποία ασχολούμαστε ακόμη με τον πρώην μας και με την πρώην μας και το τι μας έχει προκαλέσει. Δεν μπορεί αυτή η περίοδος να είναι λιγότερη από τουλάχιστον 3 μήνες. Δηλαδή αν έχεις μια σχέση 6 μηνών και χωρίσεις από μια σχέση 6 μηνών, δεν μπορείς πριν από τους 3 μήνες να είσαι σε θέση να κάνεις άλλη σχέση και μπορεί να σου πάρει και 6 μήνες. Αν έχεις χωρίσει από μια σχέση 10 ετών, μπορεί να σου πάρει και 1 χρόνο και 1,5 χρόνο να ξεπεράσεις την αρνητικότητα που σου έχει αφήσει η σχέση και το τέλειωμά της. Αυτά δεν είναι κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλους και είναι νόμοι της φυσικής που δεν μπορεί κάποιος να τους αγνοήσει. Λέω ενδεικτικά αυτά τα χρονικά σημεία. Τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να δούμε για το αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε παρακάτω είναι να πάψει πλέον να μας απασχολεί η σχέση τελευταία, να μην τη σκεφτόμαστε σε τακτική βάση, να μην τη σκεφτόμαστε σε καθημερινή βάση ή κάθε 2-3 μέρες να μην τη σκεφτόμαστε, να μην έχουμε πλέον θυμό για τον πρώην μας ή για την πρώην μας και να έχουμε πενθήσει και να έχουμε ξεπεράσει το πένθος της απώλειας και του χωρισμού. Και πέραν τούτου, να έχουμε χορτάσει την υγιή μονοχικότητα. Γιατί βγαίνοντας μέσα από μια σχέση τέτοια, μέσα από μια σχέση μακροχρόνια, η οποία μπορεί να είναι και ψυχοφθόρα πολύ προς το τέλος, ειδικά αν το άλλο μέρος δεν μας θέλει και μένει μαζί μας χωρίς να μας θέλει, χρειαζόμαστε να φορτίσουμε ενεργειακά την ψυχή μας, χρειαζόμαστε να θεραπεύσουμε την πληγή που έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό συστήνω πάντοτε την ψυχοθεραπεία μετά από ένα χωρισμό. Αν είσαι εσύ στη θέση του ανθρώπου που έχει χωρίσει μετά από μακρόχρονη σχέση και βλέπεις το τέρι σου να προχωράει, μην τον την αντιγράψεις. Μην θεωρήσεις ότι θα έπρεπε και εσύ να κάνεις το ίδιο. Δώσε προσοχή στον εαυτό σου, δώσε χρόνο στον εαυτό σου, πρόσφερε το δώρο της ψυχοθεραπείας στον εαυτό σου και θα με θυμηθείς. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στο γραφείο του ψυχολόγου μετά από ένα χωρισμό και έφυγαν άλλοι άνθρωποι και έχουν να μνημονεύουν με καλές σκέψεις τον πρώην τους ή την πρώην τους που τους χώρισε και λένε ευτυχώς που με χώρισε, γιατί αν δεν με χώριζε δεν θα πήγαινα για ψυχοθεραπεία και δεν θα έβρισκα τον εαυτό μου. Την αγάπη μου σε όλους.